Καλώς ήρθατε στην Ivofilm. Αυτό είναι ένα μέρος της σειράς βίντεο σχετικά με την εγκατάσταση μεμβράνης απόχρωσης παραθύρου Ivofilm. Φροντίστε να ακολουθείτε τις οδηγίες και να εργαστείτε ήρεμα και μεθοδικά για τα καλύτερα αποτελέσματα. Μη βιάζεστε. Οι καλύτερες επαγγελματικές μας συμβουλές για την επιτυχή εγκατάσταση του Ivofilm είναι να το κάνετε ενώ είστε καλά ξεκούραστοι, με γεμάτο στομάχι και χωρίς την πίεση των χρονικών περιορισμών. Καθαρίστε και γυαλίστε το εσωτερικό του παραθύρου. Αφαιρέστε το λίπος, τη βρωμιά και τα σωματίδια. Καθαρίστε τις άκρες του παραθύρου πολύ προσεκτικά, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να μην κολλήσει η μεμβράνη του παραθύρου. Γεμίστε έναν κουβά με ζεστό νερό και τοποθετήστε τη μεμβράνη απόχρωσης παραθύρου που θέλετε να τοποθετήσετε στον κάδο. Ανακατέψτε το υγρό εφαρμογής με ζεστό νερό στη φιάλη ψεκασμού. Εφαρμόστε μία λεπτή στρώση από το τζελ εγκατάστασης της Ivofilm, Ivogel, κατά μήκος των άκρων του παραθύρου στο οποίο θα τοποθετηθεί η μεμβράνη χρησιμοποιώντας τη σφουγγαριασμένη βούρτσα. Το τζελ συγκρατεί τις άκρες της μεμβράνης παραθύρου στη θέση τους κατά την ξύρανση για να αποφευχθεί το ξεφλούδισμα των άκρων. Αρχικά, ψεκάστε το παράθυρο με το υγρό εφαρμογής. Στη συνέχεια, εφαρμόστε προσεκτικά τη μεμβράνη παραθύρου. Τοποθετήστε το φιλμ στο παράθυρο και ρυθμίστε το έτσι ώστε να είναι σωστά τοποθετημένο. Ψεκάστε άφθονο υγρό στερέωσης πάνω στη μεμβράνη του παραθύρου πριν χρησιμοποιήσετε την ξύστρα. Στη συνέχεια, περάστε απαλά και μεθοδικά την ξύστρα εγκατάστασης πάνω από τη μεμβράνη παραθύρου για να πιέσετε έξω το μεγαλύτερο μέρος του πλεονάζοντος νερού μεταξύ του παραθύρου και της μεμβράνης για να αφαιρέσετε τις φυσαλίδες και τις πτυχές. Ψεκάστε ξανά το φιλμ. Πιέστε τη ξύστρα πάνω στη μεμβράνη του παραθύρου λίγο πιο δυνατά και αρχίστε να σπρώχνετε προς τα έξω το υγρό στερέωσης μεταξύ του παραθύρου και της μεμβράνης. Επαναλάβετε τη διαδικασία ψεκασμού και απόξεσης 3-5 φορές μέχρι να φύγει όλο το νερό ανάμεσα στη μεμβράνη και το παράθυρο και να τεντωθεί σωστά η μεμβράνη. Η μεμβράνη θα πρέπει κανονικά να τεντώνεται μεταξύ 3-5 χιλιοστών όταν τοποθετηθεί σωστά. Μόλις τοποθετηθεί η μεμβράνη παραθύρου, επαναλάβετε τη διαδικασία απόξεσης κατά μήκος όλων των άκρων γύρω από το παράθυρο. Οποιοδήποτε επιπλέον υγρό εφαρμογής αόρατο στο μάτι συχνά συσσωρεύεται κατά μήκος της άκρης της μεμβράνης παραθύρου και πρέπει να ξύνεται ή να σκουπίζεται. Η περίσσια γέλης εγκατάστασης θα πρέπει να πιεστεί και να σκουπιστεί με ένα υγρό πανί. Χρησιμοποιήστε τη στρογγυλεμένη ξύστρα για να μπείτε στις γωνίες. Αφήστε τη χρωματική μεμβράνη να στεγνώσει. Εάν είναι δυνατόν, αφήστε το αυτοκίνητο σε δροσερό περιβάλλον με ανοιχτές πόρτες κατά τη διαδικασία στεγνώματος. Μην εκθέτετε το αυτοκίνητο στον ήλιο και τη ζέστη αμέσως μετά την εγκατάσταση. Το πολύ γρήγορο στέγνωμα της μεμβράνης παραθύρου μπορεί να οδηγήσει στο να μην κολλήσει σωστά η μεμβράνη. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το πρώτο μέρος της σειράς βίντεο εγκατάστασης.